πέφτοντας το βρακώντας το πείο με την ψηλή άμμο και το λεπτό βότσαλο. Η ανομοιομορφία τους προσδίδει μια ξεχωριστή χάρη στην καθεμιά, ικανοποιώντας ακόμα και τις πιο εξεζητημένες προτιμήσεις. Η γραφική όρμη και οι πεντακάθαρες, όμορφες παραλίες, ήρεμες και μοναδικές, διαφυλάττουν τη χαλάρωση και την ανεμελιά της απόδρασης. Λυτή και γοητευτική, σας περιμένει να ανακαλύψετε τους ανεκτήμητους φυσικούς θησαυρούς της. Οι κάτοικοι της Κιμόλου, άνθρωποι απλοί και ζεστοί, προσφέρουν στους επισκέπτες την παραδοσιακή κυκλαδίτικη φιλοξενία. Αναζητήστε στο νησί τις κιμουλιάτικες νοστιμιές. Οι συμπαθέστατες κιμουλιάτισες σας ξεναγούν τώρα στην τοπική γαστρονομία. Αυτή εδώ είναι η ντοματοκεφτέδες, ένας κιμουλιάτικος μεζές, τον οποίο το φτιάχνουμε από ντομάτα λιαστή, κρεμμυδάκι, άνηθο αν θέλουμε προαιρετικός βέβαια, δυόσμο, κάπαρι, μαγιά, αλεύρι και χλιαρό νερό. Αφού βάλουμε το αλεύρι στον μπολ και ρίξουμε μέσα τη μαγιά, την ανακατεύουμε με το νεράκι το χλιαρό. Μετά βάζουμε τις ψιλοκομμένες ντομάτες και πλυμένες, βάζουμε την κάπαρι, το κρεμμύδι, το πιπέρι, το δυόσμο και τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Αφού ετοιμάσουμε το χυλό μας, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να φουσκώσει. 100 βάζουμε το τηγάνι με το λάδι και αφού κάψει, τηγανίζουμε τους ντοματοκεφτέδες και γίνεται ένας υπέροχος κρασομεζής. Εδώ στην Κίμωνο φτιάχνουμε πιρέγγες. Συνήθως τα φτιάχνουμε το Μεγάλο Σάββατο αυτά. Βάζουμε 1 κιλό μανούρι. Συνήθως παίρνει 5 αυγά. Βάζουμε και λίγο φρυγανιά για να τραβήξει τα υγρά. Αλάτι, πιπέρι, στη γέμιση. Ύστερα ζυμώνουμε το ζυμάρι. Βάζουμε 1 κουταλιά σόδα. Μισό λεμόνι στιφτό, 1 ποτήρι λάδι και λίγο χλιαρό νερό. Τα βάζουμε όλα μέσα στον μπολ και αλεύρι όσο τραβήξει, ας πούμε αυτό. Και το ζυμώνουμε και το ανοίγουμε φύλλα μικρά, ατομικά, η κάθε τυρένια. Βάζουμε τη γέμιση μέσα και τα κλείνουμε σαν βαρκάκια. Τα βάζουμε στο φούρνο γύρω στη μισή ώρα, 3/4. Ψήνεται και το βγάζουμε και το σερβίρουμε και κρύο και ζεστό. Και καλή μας όρεξη. Το πρωί, όταν περνάτε από το φούρνο του χωριού, μια μεθυστική μυρωδιά βγαίνει από τις φρεσκοψημένες λαδένιες του Παύλου Μουράτου. Τι είναι οι λαδένιες? Είναι η κορονίδα της τοπικής μαγειρικής που θυμίζει ελαφρώς ιταλική πίτσα. Όταν ετοιμαστεί το ζυμάρι, μπαίνει στα ταψάκια. Η επιφάνεια στρώνεται με μπόλικο κρεμμύδι κομμένο σε ροδέλες. Μετά, τα ντοματάκια, κομμένα και αυτά σε ροδέλες. Τέλος, ρίχνουμε μπόλικο αγνό λάδι και η λαδένια μπαίνει στο φούρνο, όπου ψήνεται για μισή περίπου ώρα. Κίμολος. Ένα νησί γυμνό στη ζωή. Ξαναγεννιέται. Η απάντηση των κιμολιατών
να μην ξεριζωθούν ήταν μία. Επαδά γεννήθηκα, επαδά θα βασανίζομαι. Η απαντοχή των κεμολιατών να μην ξεριζωθούν από το νησί τους φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα. Οι κεμουλιάτες πήραν επίστοση στη ζωή, παράταση των γραμματείων της ύπαρξής τους. Η Κίμωλος πολλές φορές αφανίστηκε, μα πάντα τα κατάφερνε να ορθοποδήσει. Καλούμαστε λοιπόν και τώρα να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε, να συλλειτουργήσουμε για να υπάρξει η Κίμωλος και να προκόψει.